Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις συγκεντρώνουν αμφότεροι το 48% της προτίμησης των ψηφοφόρων, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του New York Times. Τραμπ και Χάρις είναι ισόπαλοι και σε δημοσκόπηση του CNN με ποσοστό 47%. Στα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους Αμερικανούς, οι ψηφοφόροι με μεγάλη διαφορά φαίνεται να εμπιστεύονται περισσότερο τον Ντόναλντ Τραμπ στη διαχείριση της οικονομίας, αλλά και στο μεταναστευτικό και την εξωτερική πολιτική. Η Κάμαλα Χάρις από την πλευρά της κερδίζει σε δύο πεδία, της αναπαραγωγικής ελευθερίας και της προστασίας της δημοκρατίας, όπου η διαφορά είναι μικρή, μόλις 4 μονάδες από το Ρεπουμπλικανό. Και οι δύο περιόδευσαν στο Τέξας. Στο επίκεντρο των ομιλιών τους βρέθηκε το θέμα των αμβλώσεων σε μια πολιτεία όπου απαγορεύονται. Elected leaders of Texas, a lot of them, have made Texas ground zero in this fundamental fight for the freedom of women to make decisions about their own body. Τι Χάρις προλόγησε η Beyoncé. I'm here as a mother who cares deeply about the world my children and all of our children live in. Ο Τραμπ δεν το άφησε αναπάντητο. Η Κάμαλα απαιτεί έκτρωση ακόμη και στα τελευταία στάδια, στον 7ο, 8ο και 1ο μήνα, ακόμη και εκτέλεση μετά τη γέννηση. Και οι άνθρωποι δεν το αγοράζουν και δεν θα το αγοράσουν ποτέ. Είναι μια ριζοσπαστική, αριστερή τρελή. Ενώ συνέχισε να εξαπολύει η βέλη και σε συνέντευξή του στο διάσημο podcast του Τζο Ρόγκαν. Κάμαλα is a very low IQ person. She's a very low IQ. Στη συνέντευξη, ο Τραμπ ρωτήθηκε και για την ύπαρξη των εξωγήινων. That Mars and all these planets don't have life. Και οι δύο υποψήφοι δεν αφήνουν τίποτα να μείνει αναπάντητο. Η Χάρις υπενθυμίζει τη δήλωση Τραμπ ότι η Αμερική έχει μετατραπεί σε χωματερή. Donald Trump was constantly demeaning and belittling who the American people are. Με τον Donald Trump να υποστηρίζει πως αν εκλεγεί θα τερματίσει τους πολέμους και σχολιάζοντας την παρουσία της Beyoncé στη συγκέντρωση της Κάμαλα Χάρις, επιτέθηκε στην αντίπαλό του ότι είναι έξω και παρτάρει όσο το Ισραήλ επιτίθεται στο Ιράν.